Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Φραδέλος. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Θέμης Παπαπαναγιώτου, που σήμερα χάρηκε πάρα πολύ, γιατί είδε ότι έχουμε να παρουσιάσουμε και μια μπάντα που πολύ του άρεσε και εκείνου, τους Bittersweet, στην πορεία της εκπομπής. Το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή που θα ακούσετε σήμερα θα είναι Bittersweet. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής έχει η Μαρλένα Κουσουλού. Για την οργάνωση και την προετοιμασία της συμμετείχε και η Μαρία Ηλία. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και ο Σονούπο θα είναι μαζί μας και η Έλληνα Νεοφωτίστου με φρέσκα νέα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Και από ό,τι μου είπε λίγο νωρίτερα που μιλήσαμε, θα είναι εικαστικού περιεχομένου κυρίως σήμερα. Αυτά λοιπόν, και μέχρι να μιλήσουμε με την Έλενα. Όχι, δεν έφυγες όλο το χρόνο. Απλά τι συμβαίνει, υπάρχει μια μπάντα που θα μιλήσουμε μαζί του. Θα παρουσιάσουμε για το καινούριο του άλμου στο δεύτερο μέρος. Και θα ξεκινήσουμε από τώρα να παίζουν τραγούδια της μπάντας αυτής. Είναι η Bittersweet. Είναι υπέροχη. Ναι, είναι υπέροχη και επειδή ακριβώς είναι υπέροχη, θα παίξουμε αρκετά τραγούδια τους, τα οποία δεν είναι και πάρα πολύ γνωστά σε όλο τον κόσμο. Δύο είναι σχετικά γνωστά, θα τα παίξουμε και τα γνωστά τους κομμάτια. Αλλά θα ξεκινήσουμε με κάτι άγνωστο. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Έλενα, για σήμερα. Περισσότερα θα το απόγευμα. Τα υπόλοιπα αύριο. Ναι, χαίρομαι. Λοιπόν, και με Bittersweet, όπως σας προαναγγείλαμε, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και τα νέα από το χρηματιστήριο. Μένετε στην ETFM, καθώς στη συνέχεια θα έχουμε και περισσότερους Bittersweet και περισσότερα θέματα και μια παρουσίαση μιας παράστασης που παίζεται κάθε Παρασκευή της Κασάνδρας και του Λύκου. Μένετε λοιπόν στην ETFM, το Bless and Portugal συνεχίζει Δρυμύτερο σε λίγο. Το Bless and Portugal επανέρχεται Δρυμύτερο και ακούμε Dancing in the Zoo. Dancing in the Zoo, χορεύοντας στο ζωολογικό κήπο, είναι το τραγούδι, το μόνιμο άλμπουμ, μάλλον το μόνιμο τραγούδι του άλμπουμ Dancing in the Zoo, από τους Bittersweet, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Τους Bittersweet θα τους έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μαζί μας. Λοιπόν, με τους Dancing in the Zoo, με τους Bittersweet θα τα πούμε στη συνέχεια. Για την ώρα όμως θα περάσουμε μουσικά στην πρώτη μας πρόταση για το δεύτερο μισό του Bless and Portugali, η οποία είναι θεατρικού ύφου. 11 και 4 και βάζουμε άλλο ένα κομμάτι τώρα, τον Bittersweet. Ακούμε λοιπόν Bittersweet, κυρίες και κύριοι. Δεν νομίζω ότι είναι πικρόβλυκος ο ήχος, κάθε άλλο. Από τους Bittersweet μαζί μας ο Νικόλας Αλαβάνος, ο άνθρωπος που γράφει μουσική και στίχους και ερμηνεύει τα τραγούδια αυτά με τους Bittersweet, για να μας πει περισσότερα για το Dancing in the Zoo, το άλμπουμ του συγκροτήματος. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Γιώργο. Τώρα, Dancing in the Zoo. Ναι. Τι είναι ο τίτλος, τι θέλετε να πείτε με τον Dancing in the Zoo, ποιος είναι ο ζωολογικός κήπος στον οποίο αναφέρεστε? Κοίταξα, είσαι μια περίεργη ιστορία, αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί ήρθε και έκατσε καλά και με την παρούσα κρίση. Θα ήθελα πάρα πολύ να πω ότι το εφήβραμε λόγω της κρίσης και ότι εμπνεύστηκε από αυτό, αλλά επειδή είναι λίγο παλιότερος ο τίτλος, σίγουρα η ζούγκλα αναφέρεται στη ζούγκλα της Ελλάδος και συγκεκριμένα των Αθηνών. Μου είχε τύχει εμένα ένα περιστατικό στο δρόμο,
ένας ψευτοτσαμπουκάς, με έκανε να σκεφτώ, έκατσα σπίτι μου, έγραψα το ομότιτλο κομμάτι. Αυτό βέβαια προκρίσεως. Ναι. Και όπου ζου βάζει στο ζωολογικό κήπο και το χάος που επικρατεί, η αφορμή επάρχει από τους δρόμους, έτσι. Ναι. Σίγουρα μπορείς να το αναγάγεις βέβαια πλέον και σε όλο το σκηνικό που επικρατεί τώρα. Mm-hmm. Οπότε ήταν ένα road song, το οποίο ήρθε και κούμπωσε με την κατάσταση που βιώνουμε τώρα. Τώρα, ο τίτλος από πού βγαίνει, το Bittersweet, πού είναι το πικρόγλυκο, είναι τυχαίος ή σημαίνει κάτι? Ο τίτλος, ενώ πάλι... Το όνομα μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Τον εμπνεύστηκα, δεν είναι και πολύ έτσι πρωτότυπο αυτό, πολλά groups νομίζω το κάνουν, ναι, αυτό. Αντλούν τις εμπνεύσεις τους από αγαπημένα τους κομμάτια. Έτσι και εγώ όταν ήμουνα σε ένα τέλμα με το όνομα, είχαμε ένα άλλο όνομα που δεν μου άρεσε καθόλου. Μου ήρθε ένα φλασάκι, μια αναλαμπή με το The Bittersweet των Roxy Music, δεν είναι το Bittersweet Symphony των Verve που είναι πιο γνωστό. Από εκεί εμπνεύστηκα το όνομα του group. Βέβαια μου άρεσε, δηλαδή δεν το άφησα στην τύχη, μου άρεσε και ως δύναμη ενοιολογική το Bittersweet, το πικρόγλυκο με την αντιθετική του έτσι σημασία με γοήτευσε. Λοιπόν, τώρα τα γράφεις σε αγγλικό στίχο. Ναι. Γιατί όχι σε ελληνικό? Γιατί όχι σε ελληνικό? Θα σου πω ότι το έχω δοκιμάσει, όχι να γράφω, να τραγουδάω, επειδή εγώ τραγουδάω επίσης, ναι, στις συνθέσεις μου. Ήμουνα πάρα πολύ κακός. Μάλλον επειδή μεγάλωσα και στο σπίτι ακούγαμε περισσότερο, γέρναμε περισσότερο προς το αγγλόφωνο. Και έτσι ίσως τα παιδικά μου αυτιά, ξέρεις, είχαν λάβει αυτές τις επιδράσεις. Αργότερα μεγαλώνοντας τη δεκαετία του 90, επικρατούσε περισσότερο το αγγλόφωνο, τουλάχιστον στον τομέα της rock που με ενδιέφερε εμένα. Δεν είχαν ακόμα εδραιωθεί οι τρύπες κτλ. Και έτσι δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι πολέμιος, απλά έμαθα να τραγουδάω και να γράφω στον αγγλικό στίχο. Έχει έρθει και ένα μήνυμα, λέει, αυτό το κομμάτι είναι από ελληνικό γκρουπ, απίστευτο, μπράβο. Εντάξει, είναι γενικά, είναι όλο το άλμπουμ είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πες μας λίγο, πώς διανέμεται, πώς μπορεί κανείς να το προμηθευτεί, γιατί... Ναι, πολύ πολύ σωστό. Καταρχάς κυκλοφόρει, από τον Ιούλιο κυκλοφόρησε, διανομή κάνει η EMI Music. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα public και των Αθηνών και αν υπάρχουν στην επαρχία, και στα μεγάλα δισκάδικα των Αθηνών υπάρχει το CD, δηλαδή στο Reload, στην Πανεπιστημίου. Δεν έχουν μείνει και πολλά δισκάδικα. Γι' αυτό το λέω. Δεν έχουν μείνει δυστυχώς, δεν κινείται το CD και το βινήλιο στις μέρες μας. Μπορείς να ακούσεις μεμονωμένα κομμάτια και σε όλα τα sites μας στο ίντερνετ, όπου παντού, πατώντας απλά The Bittersweet GR χωρίς καμία τελεία, όλα κολλημένα, σε όλα τα βασικά sites κοινωνικής δικτύωσης έχουμε σελίδες, στο Facebook, στο YouTube, ναι, οπουδήποτε, στο Jumping Fish, στο ελληνικό, στο Daily Motion, θα δεις και το βίντεο κλιπ μας, θα ακούσεις και κάποια κομμάτια μας. Αλλά για να ακούσεις όλο το CD πρέπει να το αγοράσεις. Ναι, για να το αγοράσεις μπορείς να το αγοράσεις και ιντερνετικά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ναι. Να το κατεβάσεις δηλαδή. Ναι, μπορείς να το κατεβάσεις. Το δουλεύουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή προωθούμε λίγο το προϊόν του CD, σίγουρα θα μπορείς να το κατεβάσεις και ιντερνετικώς. Και από εμφανίσεις, τι προβλέπετε? Προβλέπετε κάτι? Κάναμε τη μεγάλη παρουσίαση του δίσκου μας το Σάββατο που μας πέρασε, στο K44, ήταν μια συναυλία που την περιμέναμε και πολύ, πήγε καλά. Σίγουρα θα υπάρξουν εμφανίσεις. Η μόνη επιβεβαιωμένη αυτή τη στιγμή είναι στο After Dark, στη Διδότου, στις 18 του Γενάρη, ημέρα Παρασκευή. Πολύ αργά, ναι. Αυτή τη στιγμή... Εκτός Αθηνών? Ναι, σίγουρα θα γίνουν. Δεν σου έχω κάτι επιβεβαιωμένο τώρα. Α, εντάξει. Εμείς στοχεύουμε τώρα κάποια live έτσι καλά και μεγάλα. Έχουμε φιλοδοξία, δεν ξέρω αν θα μας κάτσει. Στοχεύεις μήπως και να ζείτε από την μουσική σας? Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Τεράστια ονόματα. Δεν τα καταφέρνουν. Του χώρου θα τους μιλήσει και θα σου πούνε δεν ζουν από αυτό. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, γιατί ακριβώς εγώ το κατανοώ. Οι εταιρείες δεν έχουν προσόδους αυτή την περίοδο, άρα δεν επενδύουν και σε σένα. Οπότε δεν έχεις πόρους. Και αυτό χρηματοδοτήσε. Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε να πάει πολύ καλά αυτό το άλμπουμ. Περιμένουμε και το επόμενό σου. Περιμένουμε και ενημέρωση για άλλες εμφανίσεις των Bittersweet. Έτσι. Και στις σελίδες μας, έτσι, επί παντού θα ενημερωνόμαστε. Και στείλτε μας και κανένα email και εδώ στην εκπομπή, δεν είναι κακό. Οκ, βεβαίως. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είσαι καλά. Γεια. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Γεια.
και θα κλείσουμε μάλλον ένα κομμάτι των Bitter Sweet, με το οποίο θα πάμε μέχρι τις 6. 6 ώρα είναι οι ειδήσεις και μετά τις, και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Αυτά από εμάς, περισσότερο από το Μέσα Πορτοκάλι, αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας.